σε εσπέρι, λοιπόν, κύριε. Εγώ είμαι ο Γιώργος Κραλής, δημοσιογράφος είμαι, και εδώ βρίσκομαι απλώς για να διευκολύνω τη συζήτηση που θα κάνετε. Η συζήτηση θα ξεκινήσει με μία τοποθέτηση του κ. Βλάχου και ακολούθως θα υπάρξουν κάποιοι ή κάποιος ή κάποιοι κύκλοι και ερωτήσεις. Λοιπόν, ο κ. Βλάχος έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Μία δύσκολη ώρα και δύσκολη μέρα, που δεν ξέρω. Δεδομένου ότι υπάρχει και φόρτωση που ήρθαν και άλλες συνεντεύξεις. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή, δεν είμαστε ειδικοί σε συνεντεύξεις. Γι' αυτό ζητήσατε και τη βοήθεια του φίλου του Γιώργου Καραλή, που είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος. Έχει υπάρξει ένα τεράστιο πρόβλημα, τόσο για την εταιρεία μας, όσο και για το Δήμο του Λουτρακίου. Και επειδή πολλά λέγονται, πολλά γράφονται, πολλά συζητιούνται άτυπα, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα. Είναι εποχή που η ενημέρωση έχει πολύ μεγάλη σημασία και η υπεύθυνη ενημέρωση, όχι τα λόγια στα καφενεία. Γι' αυτό ήθελα να πω τρία πράγματα. Θα μου χαρίσετε ένα 20 λεπτό και μετά είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Πρώτα οι πρόσωποι μέσω μαζικής ενημέρωσης και μετά και όποιος ίσως θέλει, γιατί είναι κάποιοι φίλοι εδώ. Πολύ ευχαριστώς, θα απαντηθούν τα πάντα. Λίγο υπομονή, δεν είναι πολλές σελίδες και δεν θα τις διαβάσω κιόλας. Λοιπόν, πριν από ένα μήνα περίπου, είχαμε ένα δικαστήριο με τον κύριο, με την μια αντιδικία δικαστική με τη δημοτική επιχείρηση, όπου έγιναν κάποια πράγματα που εμένα τουλάχιστον με συγκλώνησαν κυριολεκτικά, δεν τα φανταζόμουν. Αφού προσπάθησα να ηρεμήσω και να σκεφτώ μερικές μέρες, μετά από λίγες μέρες έβγαλα μια ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου χαρακτηρίζω και επιμένω στο χαρακτηρισμό απατεώνας και εκβιαστής για τον νυν δήμαρχο και πρόεδρο της τουριστικής, με στοιχεία, με αποδείξεις, και αυτά θα πω και θα προσπαθήσω να αποδείξω σήμερα. Ενδιάμεσα υπήρξε μια απάντηση του νυν δημάρχου σε μένα προσωπικά, δεν την είδα να δημοσιευτεί σε μέσο μαζικής ενημέρωσης, όπου κατά τη γνώμη μου υπέπεσε και σε ένα άλλο μεγάλο ατόπιμα, το οποίο τον τελευταίο καιρό το προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, να πει ότι εμείς, η εταιρεία μας, εγώ προσωπικά, έχουμε αντίθετα συμφέροντα από τους εργαζόμενους. Να πει ότι τα συμφέροντα τα δικά μας είναι τα συμφέροντα των κακών εργολάβων που θέλουν να κλείσουν το υδροθεραπευτήριο, που θέλουν να κάνουν ζημιά στο Δήμο, να χάσουν οι άνθρωποι τις δουλειές τους. Επειδή αυτό με αδικεί, μας αδικεί μάλλον, γιατί είμαστε εταιρεία, δεν είμαι ένας άνθρωπος, μας αδικεί πάρα πολύ, δεν σκοπεύω να τα ανεχτώ. Λέω λοιπόν κατηγορηματικά ότι δεν στρεφόμαστε ενάντια στους εργαζόμενους. Αντιθέτως, προασπίζουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων. Εμείς τελειώσαμε το έργο με μια σημαντική οφειλή, το παραδώσαμε ενώ μπορούσαμε να μην το έχουμε παραδώσει, να το έχουμε διακόψει, κάνοντας χρήση της νομοθεσίας. Δουλεύει το έργο, κοντεύει 5 χρόνια τώρα. Από τα κεφάλαια που πήραμε εμείς και διαθέσαμε μέσα στο έργο για να φτιαχτεί, τα περισσότερα από τα οποία είναι δάνεια. Γιατί ξέρετε, τα έργα συνήθως γίνονται με δανεισμό. Δεν είναι οι εργολάβοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρήματα στην άκρη και πάνε και τα βάζουν και περιμένουν να τα πάρουν μετά από 10 χρόνια. Συνήθως βλέπουμε τραπεζικό δανεισμό για ένα μικρό κέρδος. Κάναμε λοιπόν το καθήκον μας, όπως το έχουμε κάνει 30 χρόνια τώρα στην επαγγελματική μας σταδιοδρομία. Τελειώσαμε, παραδώσαμε, λειτουργεί, πήραμε τα εύσημα. Ο ίδιος ο Δήμαρχος δήλωνε ότι πρόκειται για κτίριο καλέσθητο με άριστη αρχιτεκτονική σύγχρονη πλήρη και πολυτελή εγκαταστάση, το κόσμημα του Λουτρακίου. Κόσμημα το χαρακτήριζε. Και στο θέμα της πληρωμής, δεχόμαστε έναν εμπεκνό συνεχή. Προσωπικά πιστεύω στο έργο αυτό. Πιστεύω ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να γίνουν τουλάχιστον τριπλάσιοι, όχι 18 που είναι σήμερα, εκ των οποίων 18 ή 2 ή 3 δεν δουλεύουν καν εδώ. Δηλαδή 15, τουλάχιστον τριπλάσιοι,
Και πιστεύω ότι το ΣΠΑ πρέπει να ανοίξει. Και λέω πρέπει να ανοίξει γιατί το ΣΠΑ είναι κλειστό σήμερα. Χώροι εστιατορίων, υπερσύγχρονη πλήρως εξοπλισμένη, κλειστή. Χώρος γυμναστηρίου, κλειστός. Χώροι ειδικών θεραπείων, κλειστή. Εξωτερικό μπαρ, κλειστό. 30.000 λούσεις έγιναν το 2012 που έχω τα στοιχεία, ενώ την πρώτη χρονιά έγιναν 95.000 λούσεις. Σε όλη την Ελλάδα το μόνο πράγμα που ανεβαίνει είναι ο τουρισμός και η επισκεψιμότητα και είναι μια ελπίδα της χώρας να κρατηθεί και είναι μια πολύ μεγάλη δυνατότητα για το Λουτράκι αυτό το έργο. Το έργο όμως και η λειτουργία του καρκινοβατή συνεχώς μειώνεται η επισκεψιμότητα, μειώνεται η εισπράξη σου κτλ. Σήμερα το έργο, εξαιτίας του Δημάρχου, αποκλειστικά και της διοίκησής του, καρκινοβατή. Είναι στην ουσία κλειστό. Δεν μπορεί να φαντάζεται κανείς ότι έχει ένα σούπερ μάρκετ και δουλεύει ένα κομμάτι μπροστά στο σούπερ μάρκετ, ένα περίπτερο, και να λέει ότι δουλεύω ένα σούπερ μάρκετ και δεν βγάζει και λεφτά. Πώς θα βγάλει. Πάμε τώρα στις ενέργειες που κάναμε εμείς εναντίον της δημοτικής επιχείρησης. Αναγκαστήκαμε να κινήσουμε νομικές διαδικασίες μετά από τις απαράδεκτες ενέργειες και την αφαιρέγγια στάση του Δημάρχου και Προέδρου της Τουριστικής. Δεν είμαστε δικομανείς, ούτε θεωρούμε ότι τα προβλήματα μπορούν να λύνονται και πρέπει να λύνονται σε αυτόν τον δικαστηρίο. Ωστόσο, οι ενέργειες του Δημάρχου, όπως θα διαπιστώσετε και εσείς μετά την παράθεση των στοιχείων, μας υποχρέωσαν, μας εξανάγκασαν, μας εξώθησαν να ακολουθήσουμε δικαστική οδό. Το συμφέρον της πόλης, το συμφέρον των εργαζομένων στην τουριστική και των επιχειρηματιών του Δήμου του Τρακίου ταυτίζεται με το συμφέρον της εταιρείας μας σε ένα βασικό σημείο. Εμείς θέλουμε να εξυγιανθεί, να λειτουργήσει και να μην κλείσει το ΣΠΑ και να μην πτωχεύσει η τουριστική του Τρακίου. Γιατί τα συμφέροντά μας, τα κεφάλαια που έχουμε επενδύσει δεν τα έχουμε πάρει και προφανώς δεν θέλουμε να πτωχεύσει. Δεν έχουμε κανένα όφελος εμείς από την πτώχευση της τουριστικής και από την πτώχευση και από το κλείσιμο του ΣΠΑ. Αυτό το κοινό συμφέρον, που είναι κοινό συμφέρον και των εργαζομένων και των επιχειρηματιών της πόλης και της αγοράς και δικό μας, το αντιστρατεύεται συστηματικά τα τελευταία 3 χρόνια ο Δήμαρχος. Δεν γνωρίζω τα κίνητρα, ούτε το σκοπό, δεν μπορώ να κατανοήσω. Έκανα διάφορες υποθέσεις, δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Γι' αυτό πρέπει να προηγηθεί στους δημότες, να ελεγχθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και λόγω χρονικής συγκυρίας και από τους συνυποψηφίους τους στις προσεχείς εκλογές. Είναι δικό τους θέμα. Δεν μπορώ να πάω παραπέρα. Λίγα λόγια για τη διαδικασία, για το πώς φτάσαμε σε τρομερή δικαστική αντιπαράτηση με τον Δήμαρχο. Το Δεκέμβριο του 2011, σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων, μέχρι τότε που και που έδινε κάποια λίγα χρήματα, που και που, και έλεγε Γιώργο μου, περίμενε να ενημερωθώ. Δεν έχω ενημερωθεί. Περίμενε και θα δούμε. Περίμενε να έρθει να έχουν τα χρήματα του αναπτυξιακού. Τα χρήματα του αναπτυξιακού νόμου, 1.600.000 ευρώ, έφτασαν στο τέλος Δεκεμβρίου. Όταν κατεβήκαμε να τα εισπράξουμε, όπως ήταν το απόλυτα φυσιολογικό και νόμιμο, και μάλιστα το παραδέχεται ο ίδιος, και μάλιστα έχω κείμενο που ψέγει την προηγούμενη διοίκηση του κυρίου Γκιόνι, γιατί δεν έδωσε όλα τα χρήματα της πρώτης δόσης του αναπτυξιακού στον ανάλογο. Γιατί ο αναπτυξιακός τα έδωσε για την επένδυση, για την κατασκευή του έργου. Γι' αυτό τα έδωσε το κράτος. Βασική υποχρέωση λοιπόν ήταν να τα δώσει. Έρχομαι 29 Δεκεμβρίου και μου λέει θα πάρεις 300.000 για να συντάξει. Εκεί, να το πω απλά ελληνικά, τρελαίνομαι. Λέω είναι δυνατόν, μη σε ένα χρόνο και περιμένω τα χρήματα και τώρα μου θα πάρεις 300.000. Δεν γίνεται, δεν φεύγω από εδώ πέρα. Τέλος πάντων, μη σας πω λεπτομέρειες. Συντάσσει επί τόπου ένα συμφωνητικό, το οποίο εκβιάστηκα να το υπογράψω. Και γιατί εκβιάστηκα, γιατί δεν θα μου δίνει τίποτα. Έπρεπε να πάρω τα χρήματα, είχα υπολογίσει και τα χρήματα δεν πήγαν σε μένα, πήγαν στην Τράπεζα Κύπρου. Η επιταγή κόπηκε προς την Τράπεζα Κύπρου. Άραζε η χρονιά, καινούργιοι τόκοι, καινούργια βάρη. Ήθελα να βγάλω από πάνω μου το βραχνά των χρημάτων που πήρα από την Τράπεζα Κύπρου για να μπορέσω να χρηματοδοτήσω το έργο. Και με βάζει και υπογράφω ένα συμφωνητικό, το έχω εδώ πέρα. Ό,τι χρειαστείτε θα σας δώσω αντίγραφα, είναι όλα επίσημα έγγραφα, είναι με την υπογραφή του. Δεν αναφέρομαι σε αερολογία. Και μου λέει θα πάρεις 700.000 τελικά τώρα, αφού επιμένεις, γιατί του δείξω ότι
τις διαταγές πληρωμής των τραπεζών. Θα πάρεις 700, όχι 1.600, και όταν πάρω την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την επιστροφή ΦΠΑ, που και αυτή η επιστροφή είναι από δικά μου χρήματα που είχα καταβάλει, που είχα κόψει τιμολόγια, που είχα πληρώσει, τότε θα πάρεις άλλα 700 και θα μου υπογράψεις ότι για 6 μήνες δεν κάνεις καμία ενέργεια. Απλά, καθαρά και εξάστρα, έβαλα το κεφάλι κάτω και υπέγραψα. Η άλλη λύση ήταν, δεν ξέρω τι, βίες, ενέργειες κτλ. Δεν έχω συνηθίσει έτσι, δεν έχω και πολλές δυνατότητες σε βράτσα και πάση περιπτώσει δεν περνάει από τον μυαλό μου. Έγινε το συμφωνητικό αυτό και όφιλε μέσα σε λίγο καιρό μου λέει θα πάρουμε και τα λεφτά από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την επιστροφή ΦΠΑ. Τη μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου την πήρε σε 20 μέρες. Θεώρησα ότι πρέπει να μου δώσει κάτι έναντι. Λέει όχι, δεν κατάλαβες καλά. Θα πρέπει να πάρουμε και την επιστροφή ΦΠΑ. Την επιστροφή ΦΠΑ λοιπόν που αφορούσε τη χρήση του 10 που ήταν πληρωμένη από μένα εξ ολοκλήρου, από την εταιρεία μου, συγγνώμη που μιλάω σε πρωτογενικό, γιατί έχω ταυτιστεί με το έργο, έχω δεθεί. Η επιστροφή ΦΠΑ, ξέρετε πότε έκανε την αίτηση. Τα χαρτιά υπάρχουν εδώ μέσα, στη διάθεσή μας. 2,5 χρόνια μετά. 2,5 χρόνια μετά είχαν δημιουργηθεί τα χρέη του καζίνο και χάθηκαν τα λεφτά. Πάνε 850.000 ευρώ, τα πέταξε ο κύριος Μητσοτάκης, προκειμένου να μην τα πάρω. Τελειώνει λοιπόν, περνάει το εξάμεινο, τελειώνουν οι δεσμεύσεις του συμφωνητικού. Περιττώ να πω ότι στα διαστήματα αυτά που δεν μπορούσα να κάνω τίποτα που είχα υπογράψει, δεν σήκωνε ούτε το τηλέφωνο να μιλήσει. Το έχω καταγγείλει επανειλημμένως, ούτε το τηλέφωνο. Κατέβαζε ρολά. Τελειώνοντας το εξάμεινο, ενεργοποιούμε μια διαταγή πληρωμής που την είχαμε μπλοκάρει με βάση συμφωνία και ετούμαστε και άλλες δύο. Και όντως σε πολύ σύντομο διάστημα, σε 1,5 μήνα, γίνονται δεκτές διαταγές πληρωμής. Εκεί με ξαναπαίρνει ο κύριος Δήμαρχος τηλέφωνο. Παρεξήγηση, τα μπλέξαμε, τα βρούμε. 3 μήνες, 4 συζητάμε για ένα συμφωνητικό ρύθμισης. Το κάνουμε. Το συμφωνητικό ρύθμιση δούλευαν οι νομικοί και η νομική του Δήμου και η νομική δική μα. Εμεί πληρώναμε την τσέκ μα. Ο κύριο λογοθέτη του πήρε φυσικά τα ταμεία του Δήμου και τα ταμεία τη τουριστική και δεν είχε καμία στην Ελλάδα. Κάνουμε το δεύτερο συμφωνητικό, στο οποίο λέει, είναι όλα στη διάθεσή σα αυτά. Έτσι, ό,τι μου πείτε θα υπάρχει μέχρι αύριο, θα το έχετε στα blog σα και στα email σα. Αναγνωρίζει λοιπόν ότι οφείλει 4.100.000, αναγνωρίζει ότι το έργο είναι έντεχνο και πρόκειται γιατί ήδη το έργο είχε παραλυφθεί από επιτροπή την οποία υπέγραψε ο ίδιος ο κ. Νομοθέτης, δεν παραλύφθη από την προηγούμενη διοίκηση. Λέει ότι θα καταβάλει 80.000 κάθε μήνα και τελικά καταβάλει ελάχιστα ποσά, κυριολεκτικά ψίχουλα. Είχε όμως κερδίσει άλλο ένα εξάμεινο. Αυτά εγώ δεν τα καταλάβω. Η λογική του ήταν μονίμως να κερδίσει χρόνο. Δεν είχε τίποτα άλλο στο μυαλό του. Κερδίζει λοιπόν άλλο ένα εξάμεινο και με εξωθεί, με αναγκάζει να καταγγείλω το συμφωνητικό. Διότι δεν τήρησε τίποτα από αυτά που έλεγε. Τίποτα. Στη συνέχεια, και όταν ξεκινάω προειδοποιητικές, θα το χαρακτηρίσω προειδοποιητικές κατασχέσεις, δηλαδή πήγα μια μέρα με δικαστικό επιμελητή και πήρα 1.500 ευρώ από το ταμείο. Για να καταλάβει, εν πάση περιπτώσει, ότι έχουμε δικαιώματα να αμυνθούμε. Είμαστε σε νομούμενο κράτος. Ανήκουμε σε μια δημοκρατική χώρα. Δεν μπορεί να αποφασίζει ο οποιοσδήποτε, είτε είναι δήμαρχος, είτε είναι βουλευτής, είτε οτιδήποτε, ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Και ποιος έχει δικαιώματα και ποιος δεν έχει. Όταν άρχισαν λοιπόν οι ενέργειες, οι οποίες του δημιουργούσαν πρόβλημα πολιτικό, έρχονταν αρκετοί από εσάς εδώ, είχαν έρθει, θυμάμαι μερικούς νομίζω συναδέλφους σας. Και παίρνανε κάμερες και τα λοιπά ότι γίνεται κατάσχεση στο ΣΠΑ, άρχισε πάλι, σήκω το τηλέφωνο, Γιώργο μου, τα χαρακτηριστικά του είναι αυτά. Μπορεί να χάνεται για 6 μήνες, για 3 μήνες να μην απαντάει, να μην σου δίνει σημασία και μετά να έρθει και να σου πει το χέρι. Τα έχω γράψει, αυτά δεν είναι τίποτα, ούτε υπερβολή, ούτε... Ξεκινάει λοιπόν να κάνουμε καινούργια προσπάθεια. Αφού ακυρώθηκε την προηγούμενη. Εν τω μεταξύ ο καιρός πέραγε. Ο στόχος του ήταν να περάσει η θητεία του χωρίς να πληρώσει και να φανεί ότι κρατάει ανοιχτό το ΣΠΑ. Ξεκινάει λοιπόν μια σειρά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία κάνει διάφορες παραχωρήσεις προς την εταιρεία μας. Λέει ότι θα σας δίνουμε τόσα λεφτά το μήνα. Λέει ότι αν θέλετε πάρτε και το ΣΠΑ και λειτουργήστε, γιατί εμείς το βάζουμε μέσα.
λέει ότι μας εχωρεί το ΦΠΑ, που υπήρχε απέτηση επιστροφής, τέλος πάντων, έρχεται μετά από τόση καθυστέρηση. Λέει ότι θα μας κάνει συνεργικές προσημειώσεις σε ακίνητα. Αυτά είναι αποφάσεις. Είναι αποφάσεις που υπάρχουν εδώ πέρα. Και όποιος έχει αμφισβήτηση, είναι όλα τα χαρτιά που έχω, είναι με υπογραφή του κυρίου Δημάρχου ή από τις αναρτήσεις στο διάβια της τουριστικής, οι οποίες έχουν σταματήσει. Δεν ξέρω γιατί. Αντί να κάνουμε τις δαπάνες όπως προβλέπει ο νόμος για το διάβια, βάζω ένα χαρτί αυτό το μήνα, χαλάσαμε 150.000, τίποτα ούτε που πήγανε. Λοιπόν, αφού στις 3 Ιουνίου υποτίθεται ότι έχουμε ολοκληρώσει τα πάντα, έχουμε δώσει τα χέρια, ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνη απόφαση για συμβιβασμό με συγκεκριμένο τρόπο, μη σας το διαβάζω, δεν θέλω να σας κουράσω, σας ερωτήσω τώρα. Σε 3 μέρες από εκείνη την ημερομηνία, στις 6 Ιουνίου, υπογράφεται ο ισολογισμός της Λουτράκη ΑΕ. Όταν διάβασα μετά τις παρατηρήσεις του ισολογισμού, έλεγε ότι η εταιρεία με τα χρέη που έχει, με τις υποχρεώσεις που έχει, δεν μπορεί να σταθεί. Όμως, έχουμε ενημέρωση, μας ήρθε η απόφαση, λένε οι ορκωτοί ελεγκτές αυτά, ότι έχει γίνει συμφωνία και τα χρέη έχουν ρυθμιστεί και θα πληρώνονται σιγά σιγά. Αφού παίρνει λοιπόν και την υπογραφή του ισολογισμού, έρχεται σε 10 μέρες, αλλάζει δικηγόρους και αναιρεί τα πάντα. Όταν σας λέω αναιρεί τα πάντα, ένα-ένα θέμα. Δεν νομίζω, όταν μου ρωτήσετε συγκεκριμένα, θα σας πω. Αναιρεί τα πάντα. Από ό,τι είπε, τα εντελώς αντίθετα. Αυτό δεν γίνεται, το άλλο δεν μπορούμε. Το ΦΠΑ δεν μπορούμε να το πάρουμε γιατί το καζίνο χρωστάει. Το ΙΚΑ δεν μπορούμε γιατί χρωστάμε. Ακίνητα δεν μπορούμε να σας δώσουμε. Το κτίριο δεν μπορούμε να το νοικιάσουμε. Τίποτα. Αναιρεί τα πάντα. Όλα σας λέω είναι σε πρακτικά δοσού. Είναι απόλυτη αλήθεια αυτά που λέω. Εάν κάνω κάπου λάθος, λέω κάποιο ψέμα. Έτσι λοιπόν, με αυτά και με αυτά ο κύριος λογοθέτης έφαγε 3 χρόνια. Και ερχόμαστε στον τρίτο χρόνο και στην τελευταία κατάσταση, η οποία είναι κυριολεκτικά δηλαδή, λυπάμαι, ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Δεν φανταζόμουν ότι θα βρεθώ μετά από 30 χρόνια επαγγελματικής σταδιοδρομίας, θα βρεθώ στην ίδια κατάσταση. Αρχίζει λοιπόν. Ξανά βάζει συνήθως κάποιους ενδιάμεσους, παίρνει ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου να τα βρούμε, να υπάρχει λογική, διάλογος, ξανά διάλογος, του αρέσει πολύ η λέξη διάλογος. Ο διάλογος πραγματικός φυσικά δεν υπάρχει. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα με το καζίνο, προχωρούμε συμφωνία, είμαστε έτοιμοι, έτοιμοι είμαστε στο παραπέντε, αυτά από τον Νοέμβρη. Είμαστε στο παραπέντε. Εγώ το μεταξύ είχα υποβάλει έτσι συμπτώχευση για να μπορέσω να πιέσω. Προφανώς για να μπορέσουν να πιέσουν να καταλάβει ότι δεν αντέχουμε άλλο. Και φτάνει στις 26 Φεβρουαρίου, εκδικάζονταν η αίτηση, εκεί όπου ο δικηγόρος του κύριος Λιάπης με απεκάλεσε λαμόγιο, και εκεί είπα και εγώ αυτά που είπα, ενώπιον της πρόεδρου του δικαστηρίου, αλλά εγώ τα λέω, τα αποδεικνύω με έγγραφα, και τα στηρίζω στις υπογραφές του, στις φραγίδες του και στο διάβια, στην εφαρμογή διάβια. Εκεί λοιπόν, μέχρι την τελευταία μέρα, με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε: Γιώργο, τελειώσαμε, τελειώνουμε, έχει κλείσει το θέμα, είμαστε έτοιμοι, υπογράφουμε, θα παίρνεις και εσύ λίγα λίγα τα λεφτά σου. Μέχρι την τελευταία μέρα το πρωί, τελευταία μέρα πριν την δίκη το μεσημέρι, μου στέλνει ένα συμφωνητικό, το οποίο είναι άθλιο. Ένα άθλιο συμφωνητικό, με συγχωρείτε κιόλας, τώρα πιθανόν θα το βρω αμέσως μετά, στο οποίο έλεγε. Συγγνώμη, το τελειώσαμε, υπογράφουμε πού αφορά. Ότι θα υπέγραφε με το καζίνο και θα έπαιρνε χρήματα, από τα οποία θα έλεγε και το δικό μας θέμα. Λοιπόν, εμφανίζει ένα συμφωνητικό, το οποίο λέει, σχέδιο συμφωνητικού, μη δεσμευτικό, επιλέξει. Η Λουτράκη ΑΕ θα καταβάλει τη δέουσα κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήδη επιμέλεια ώστε να αξιοποιήσει τις κλιματικές απαιτήσεις της αντισυμβαλλόμενης, δηλαδή τις απαιτητικές μας, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών αναγκών της Λουτράκη, των οικονομικών απολαβών της από τη λειτουργία του έργου και γενικότερα των συνδικών της ελληνικής οικονομίας. Αυτή ήταν η δέσμευση που ήθελα με αυτή τη δέσμευση ήθελα εγώ να τραβηχτώ από τα. Δηλαδή, όποτε έχω, αν έχω, πώς θα πάει η οικονομία, αυτό το πράγμα το χαρτί πρέπει να το πάω στην τράπεζα
όπου στην τράπεζα οφείλουμε 3 εκατομμύρια, τα οποία είναι αποκλειστικά για το έργο και τα ξέρει εδώ και 3 χρόνια ότι έχουν χορηγηθεί, του έχουν κοινοποιηθεί νόμιμα με 7 κοινοποιήσεις, 7 όχι μία, η κάθε μία, η κάθε ο δανεισμός από την τράπεζα για το έργο έχει κοινοποιηθεί και το ξέρει. Και μάλιστα πολλές φορές στα συμβούλια ενώπιον όλων έλεγα: κλείστε μαζί μου, να κάνουμε ένα συμφωνητικό, να το πάω και στην τράπεζα, γιατί σε λίγο θα σας κινδυνεύουν οι τράπεζες. Θα φύγει από μένα ο έλεγχος, θα φύγει από την εταιρεία μας. Δεν αντέχουμε άλλο να το κρατήσουμε. Φτάσαμε λοιπόν τώρα να έχει διαταγή πληρωμής 1,5 εκατομμύρια από την Τράπεζα Αττικής. Έρχονται διαταγές πληρωμής από άλλον εργολάβο, από την Τράπεζα Πειραιώς, γιατί και αυτός ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να αντέξει και τις εκχώρησε. Υπάρχει διαταγή από την Εθνική Τράπεζα Πληρωμής, η οποία επίσης θα έρθει. Και φυσικά υπάρχουν και όλα τα άλλα. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να δηλώσω εκ μέρους της εταιρείας μας ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε με βάση την νόμιμη οδό στην προάσπιση των δικαιωμάτων μας. Να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους μας, γιατί έχουμε καινούς εργαζόμενους και είχαμε και αρκετά περισσότερους εργαζόμενους από την τουριστική. Δυστυχώς τώρα έχουμε αρκετά λιγότερους. Έχουν χάσει πάρα πολλοί άνθρωποι τη δουλειά τους εξαιτίας της στάσης του κυρίου Δημάρχου. Και δεν μας αφήνει άλλο περιθώριο ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Τουριστικής. Τέλος, επειδή υπάρχει και το μέλλον και παρότι είμαστε τόσο πολύ χτυπημένοι, ελπίζουμε, εξακολουθούμε να ελπίζουμε, αυτό δεν μας το εξαιρίζει ακόμη. Δηλώνουμε έτοιμοι να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε νέο εκπρόσωπο του Δήμου και της Τουριστικής, προκειμένου να μείνει ανοιχτό, προκειμένου να αναπτυχθεί το ΣΠΑ προς όφελος των εργαζομένων και της πόλης και είμαστε διατεθειμένοι για κάθε υποχώρηση, για κάθε διαπραγμάτευση με έναν άνθρωπο όμως που θα τηρεί το λόγο του, την υπογραφή του και τη χειραψία του. Λοιπόν, εδώ έχω μία σελίδα μόνο, η οποία είναι νούμερα. Έχει περπατήσει πάρα πολύ με το Πολαϊκά στην πόλη. Δεν είχε λεφτά ο λογοθέτης κληρονόμησε χρέη. Λοιπόν, η διοίκηση, ο Δήμαρχος, ο κ. Λογοθέτης, παρέλαβε και διαχειρίστηκε 10.141.515 ευρώ στην τριετία, σε 3 χρόνια. Σε συνθήκες μνημονίου, σε συνθήκες κρίσης, πήρε ένα καινούργιο κτίριο. Ο ίδιος το χαρακτηρίζει, όπως σας είπα, καλές τομέας αρχιτεκτονική, σύγχρονη πλήρη πολυτελή εγκαταστάσει κτλ. Το διαμάτι του Ιπρακίου. Το διαχειρίστηκε λοιπόν και πήρε περίπου ένα 800 μετρητά βρήκε στο ταμείο από την προηγούμενη διοίκηση. Ένα 800 μετρητά. Τι παραδίδει σήμερα, 0. 0 στρογγυλό. Δεν υπάρχει ταμείο. Ζητιανεύει δηλαδή η διοίκηση, πότε στον ένα επιχειρηματία, πότε στον άλλον, πότε με χαρτιά, πότε χωρίς χαρτιά. Να παίρνει 10-20 χιλιάδες και στο τέλος και αυτά τα χαλάει στα πανηγύρια με την. Τέλος πάντων, από το που θέλει τα χαλάει, δεν είναι δική μου δουλειά. Πήρε 2.250 αυτοεγγυημένο από το Δήμο. Πήρε 1.600 από την επιδότηση του Αναπτυξιακού. Πήρε περίπου 400.350 τόσο από την εταιρεία Δεκέλ, η οποία είχε συμφωνευτεί από την προηγούμενη διοίκηση. Πήρε περίπου 1.800 από την ίδια τη λειτουργία του ΣΠΑ. Πήρε 700.000 για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Εάν θέλετε, ρωτήστε με τι απάτη, κανονική απάτη, την οποία την κρατάω τόσο καιρό και δεν την έχω στείλει στον εισαγγελέα, γιατί δεν θέλω να καταστρέψω την εταιρεία. Κανονική απάτη. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Δήμου είναι κανονική απάτη. Είναι αυτά που κάνανε οι μαφιώσεις του χρηματιστηρίου. Λαναράς κλπ. Πήρε κάποια έσοδα 150 με 200.000, δεν τα ξέρω αυτά ακριβώς, μπορεί να κάνω και λάθος, από ενίκια των καταρακτών, που είναι περίπου 100.000 τα 3 χρόνια, από το Αλεξάνδριο, από κάτι άλλα μικροέσοδα που νοικιάζει κάποια οικόπεδα και πήρε και από επαιτία, από ζητιανιά, να το πούμε καθαρά, σε επιχειρηματίες. Έφτασε δηλαδή εκεί που από τον κύριο Ρεμαντά και από το καζίνο του χρώσταναν λεφτά, να πηγαίνει και να ζητιανεύει να παίρνει δανεικά. Τα τελευταία χρήματα που πήρε είναι δανεικά. Δεν παίρνει τα χρήματα που δικαιούνταν νόμιμα, με τις ενέργειες που κάνει και με την τακτική που έχει ακολουθήσει και πάει και ζητάει δανεικά. Και κάποια χρήματα από την Motor Oil, που από ό,τι έχει γραφτεί, και μάλιστα είναι εδώ και ο, αν θέλετε, το ρωτάτε, ο κύριος Δέντες, χάρηκα πολύ που ήρθε, γιατί ο ίδιος έχει πει ότι παίρνει χρήματα
χωρίς παραστατικά, χωρίς να λέει πόσα είναι. Ο Δήμαρχος παίρνει χρήματα από το προσωπικό λογαριασμό του Παρτιμιγιάννη, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά. Υπάρχει όλος ο Δήμαρχος. Το είναι. Λοιπόν, 10.150.000 διαχειρίστηκε. 800.000 από ΦΠΑ της έκανε, της πέρασε. 2 χρόνια, 2,5 δεν πήγε να κάνει αίτηση. Που έπρεπε να είναι κάθε μέρα στην εφορία. Κάθε μέρα πρέπει να είναι εκεί να πάρει το κύριο σαν δήμαρχος να πάρει τα λεφτά για την εταιρεία του. Τα ξέχασε. Θα παρακαλέσω μέσα από εσάς οι υποψήφοι δήμαρχοι και όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για την πόλη να πάνε να ψάξουν το βόθρο που είναι η διαχείριση, η οικονομική διαχείριση του ΣΠΑ. Εγώ δεν μπορώ να πάρω στοιχεία. Αυτά που σας λέω, αν είναι κάτι ψέματα, μπορεί να είναι κάτι, ξέρω εγώ, να μην είναι 10%, να είναι 10.030 ή 10.200. Αυτά που σας λέω είναι απόλυτη αλήθεια και αναλαμβάνω την ευθύνη ενώπιόν σας και δέχομαι οποιαδήποτε είτε οτιδήποτε θέλετε. Λοιπόν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, παρέλαβε άνοιγμα οικονομικό, αυτά είναι δηλώσεις του ιδίου στις αρχές του 12, γιατί το 11 δεν μιλάει καθόλου, έλεγε ότι ενημερώνεται. Άνοιγμα 9.343. Και σήμερα παραδίδει άνοιγμα πάνω από 12 εκατομμύρια στην τουριστική. 30% αύξηση. Επίσης παραδίδει όλη την περιουσία υποθηκευμένη και κατασκευμένη από υποθήκες και προσημειώσεις της εταιρείας μας, 4 αιτήσεις πτώχευσης από εμάς και άλλους 3 επιχειρηματίες, διαταγή πληρωμής από την Attica Bank εις βάρος του 1.500, εκχώρηση πιστοποίησης στην ProBank NIM, Εθνική Τράπεζα, άλλα 600, καταγγελία από την Εθνική Τράπεζα του Δανείου επειδή δεν μπορεί να το πληρώσει, ταμείο 0, εξασφαλισμένες απαιτήσεις 0, δηλαδή όταν ήρθε η διοίκηση αυτή που τώρα θα δώσει λόγο, θα λογοδοτήσει, βρήκε ένα 800 και βρήκε κάποιες απαιτήσεις σίγουρες, έρχονταν λεφτά συνεχώς. Τι έκανε αυτά τα λεφτά, τα 10 εκατομμύρια. Α, και τόκους, έχει πλέον εξασφαλισμένο 1.000.000 ευρώ το χρόνο δώρο στον επόμενο δήμαρχο. 1.000.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό ήταν το νοικοκυριό που έβαλε ο κύριος λογοθέτης που νοικοκύρευσε την εταιρεία. Συγγνώμη για το ύφος μου, συγγνώμη, δεν θέλω να αναφέρομαι και ονομαστικά, είναι λάθος, θα ξέρω, αλλά άνθρωποι είμαστε. Εντάξει, το κακό που μας έχει κάνει είναι. Δεν συζητήθηκα. Μην πω άλλα, είναι και κάποια ψέματα που λέει μονίμως για μένα και αυτός και κάποια παπαγαλάκια. Ανεπίσημα όμως, ότι για παράδειγμα εγώ έπαιρνα 28.000 το μήνα για να καθαρίζω τις πισίνες, χοντρό ήδη ψέματα, είμαι σε όλα έτοιμος να απαντήσω. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, σας ευχαριστώ, καλύτερα να...